Η Αργυθέα Αγράφορ, μια ανυπότακτη γωνιά της Ευρώπης, είναι ο τίτλος του ιστορικού βιβλίου που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αργυθεατόνομου Μαγνησίας και παρουσιάστηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεταξουργίου στη Νέα Ιωνία. Το βιβλίο συγγράφηκε με προτροπή του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνατίου από έγκριτους επιστήμονες και πραγματεύεται την ιστορία της περιοχής κατά την Επανάσταση του 1821 με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την εθνική μας παλιγγενεσία. Με απόφαση μάλιστα της πρωτοβαθμίας και δευτεροβαθμίας εκπαίδευσης, πολλά από τα αντίτυπα του επιστημονικού πονήματος θα δοθούν στις σχολικές βιβλιοθήκες της Μαγνησίας. Έχουμε εκδώσει περί τα 2.500 αντίτυπα με στόχο να δοθούν και να γίνουμε κοινωνία της ιστορίας σε όλα τα σχολεία της Μαγνησίας και σε την περιοχή της Αργυθέας και στους εκπολιτιστικούς συλλόγους. Θέλουμε να κάνουμε γνωστή την ιστορία μας, η οποία είναι λιγότερο γνωστή από άλλες περιοχές, παρόλο που έχει σπουδαίους ήρωες να αναδείξει. Το βιβλίο αποτελεί συνεργασία τριών συγγραφέων, του εκπαιδευτικού Ξενοφόντα Κουτί, του δικηγόρου Μενέλεου Παπαδημητρίου και του εκπαιδευτικού Παναγιώτη Νταβαρίνου. Στην εκδήλωση το παρόν έδωσε μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος Αργυθέας Ανδρέας Τεργίου. Πρόκειται για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία και αξίζουν ειλικρινή και θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο και εμπνευστή, τον Νίκο Παπαρούνα, και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενός από τους πλέον δραστήριους συλλόγους που διαθέτει η Αργυθέα ανά την Ελλάδα και ανά την Ιφίλιο. Είναι γεγονός ότι αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Σας μιλάω όχι μόνο ως δήμαρχος, αλλά και ως νέος άνθρωπος. Είναι ένα καταπληκτικό πόνημα, μια εντυπωσιακή δουλειά που δεν πρέπει να λείπει από τη βιβλιοθήκη κανενός Αργυθεάτη και όχι μόνο, και όλων των φίλων της Αργυθέας. Ανάμεσα στους ομιλητές για το βιβλίο ήταν και ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος συνέβαλε στην επίτευξη του εγχειρήματος. Ένας πολύ δραστήριος σύλλογος παρουσιάζει σήμερα μια σημαντική πρωτοβουλία, ένα βιβλίο με τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, μια επανάσταση η φωτιά της οποίας ξεκίνησε από τα βουνά των Αγράφων, εκεί που οι κλέφτες, έχοντας μέσα εμποτίσει την αντίστασή τους, έχοντας μέσα το ελεύθερο πνεύμα τους, έδωσαν την όθηση για την επανάσταση σε όλο τον ελληνικό λαό. Είναι ένα βιβλίο της τοπικής ιστορίας, το οποίο πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία, στα παιδιά, και με ένα νόμο που έχουμε ψηφίσει τελευταία, με την ευελιξία τους δίνουμε τη δυνατότητα, αν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, να μπορεί να διδάσκεται. Έχει μεγάλη σημασία να διδάσκεται η ιστορία του τόπου μας και να μεταδίδεται στους νεότερους, γιατί είναι το εφαλτήριο για μια καλύτερη μελλοντική ζωή. Οι Αργυθεάτες τις τελευταίες 5 δεκαετίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας της Μαγνησίας. Πολυπληθείς, δραστήριοι και δημιουργικοί, μέσω του συλλόγου τους συμβάλλουν στην πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας.